Για πες μας τι ακριβώς. Είμαστε πανέτοιμοι. Πρωτόγνωρη αυτή η συγκέντρωση τροφίμων και άλλων κλινοσκεπασμάτων κλπ. Ο κόσμος το κάλεσμα που κάναμε ανταποκρίθηκε αμέσως. Δεν είναι πρώτη φορά μας, δεν μας ξένησε. Ίσως να μας ξένησε η μεγάλη ποσότητα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι αυτή η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει μεταξύ των συνδικαλιστών του εργατικού κέντρου και της κοινωνίας. Η κοινωνία μας εμπιστεύεται, ανταποκρίνεται και ειδεί το αποτέλεσμα. Και τι δεν μαζεύτηκαν, δεν τα είδατε. 24 μπαλέτες. Όταν λέμε μπαλέτες, υπερφορτωμένες με αυτά τα άλλα πράγματα που σας είπα. Δύο φορτηγά το ένα πάνω στο άλλο, θα πάνε πάνω. Και αν είχε ακουστεί η έκκλησή μας και σε υπόλοιπες δομές και στο Δήμο ακόμα που είχαμε για να μαζέψουμε όλα αυτά τα πράγματα, θα γινόταν αυτό που δεν έχει ξαναγίνει. Γιατί εμείς ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά σωστά. Τι πράγματα θα πάμε όμως απάνω, δεν είμαστε συγκεκριμένα, τι έχει να μας. Είναι όσπρια μακράς διάρκειας, σε πολύ μεγάλες ποσότητες όπως είδατε. Κλινοσκεπάσματα τα οποία τα έχουν αγοράσει από το υστέρημά τους τα περισσότερα και τα υπόλοιπα που έχουν έρθει είναι τελείως καινούρια από το υστέρημά τους οι εργάτες, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι πολίτες και ο λαός αυτού του τόπου. Η πορεία ποια είναι τώρα? Η πορεία είναι την Κυριακή το πρωί. Εμείς θα τα συνοδεύσουμε. Τα δύο, όπως βλέπετε, μεγάλα φορτηγά τεράστια του Κώστα του Δρούζα και θα τα πάμε στην Καρδίτσα. Εκεί θα τα παραδώσουμε. Μας περιμένουν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος της Καρδίτσας και θα τους τα παραδώσουμε όπως πρέπει να τους τα παραδώσουμε.